ευχαριστώ που ήρθατε, ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Η Περιφέρεια, συνεχίζοντας να επιδεικνύει ένα μέριστο ενδιαφέρον για ό,τι έχει σχέση με τον αθλητισμό και συγκεκριμένα ειδικότερα με το ποδόσφαιρο, θα δωρήσει σήμερα κάποιον ιατρικό εξοπλισμό που θα φανεί πολύ χρήσιμος σε σωματεία της Λέσβου και θα δωρήσει στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου. Το ευχαριστώ που είναι εδώ. Θα κάνουμε και μια επίδειξη και θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να δείχνουμε εμπράκτως το ενδιαφέρον μας για όλο τον αθλητισμό και για το ποδόσφαιρο. Όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, ένα αίτημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβων το ικανοποιούμε σήμερα, παίρνοντας προπλάσματα και εκπαιδευτικό απεινιδωτή για να μάθουν οι εμπλεκόμενοι οι οποίοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, με εκδηλώσεις αθλητικές, το χειρισμό και πώς γίνεται η λεγόμενη κάρπα. Να ευχαριστήσω θερμά τόσο τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Κουσουμπά και τον κύριο Αλατσά για την ευγενική χορηγία τους, προσφορά τους. Ήταν ένα αίτημα εξ αρχής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων και σαν υπεύθυνος Υγειονομικής Επιτροπής θεωρήσαμε και σκοπός της Υγειονομικής Επιτροπής ήταν η ασφάλεια και η υγεία των ποδοσφαιριστών. Ένας από τους στόχους μας εξ αρχής και κάθε χρόνο διοργανώνουμε αρκετά σεμινάρια πρώτων βοηθειών που δυστυχώς δεν είχαμε το κατάλληλο εξοπλισμό για να προσφέρουμε και να δείξουμε σε ποδοσφαιριστές και προπονητές το πώς πρέπει να σώσουμε μία ζωή σε περίπτωση που κινδυνεύει. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί ήταν ένα αίτημά μου εξ αρχής, όπως και η κάλυψη των γηπέδων με απεινιδωτές. Στο συγκεκριμένο αίτημα ήδη έχουμε κάποιους απεινιδωτές από το Δήμο Δυτικής Λέσβου. Προσπαθούμε να εξοπλίσουμε όλα τα γήπεδα που είναι ένα αίτημά μας από την αρχή και σαν καινούργια διοίκηση, αλλά και εγώ ως παλαιότερος, προκειμένου όλοι οι ποδοσφαιριστές να νιώθουν ασφαλείς μέσα στα γήπεδα. Θεωρώ ότι είναι απόλυτο και σίγουρο ότι με την προσπάθεια τη δική μας, αλλά και με τη δική σας, θα προσπαθήσουμε να εκπαιδεύσουμε τώρα, γιατί τώρα ξεκινάει το πιο δύσκολο κομμάτι, να εκπαιδεύσουμε όλους τους πολίτες, όχι μόνο τους ποδοσφαιριστές, με το πώς πρέπει να σώσουμε μία ανθρώπινη ζωή στην περίπτωση που κινδυνεύει. Να πω και ένα τελευταίο, ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε θρηνήσει κανένα θύμα, ευτυχώς, εντός και εκτός γηπέδων, σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Όμως βλέπουμε όλο και πιο πολλά να συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον διεθνή χώρο. Έχουμε συμβάντα με νέους ποδοσφαιριστές. Ακριβώς, και να σας πω ότι εδώ πράττουμε αυτό που συνήθως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, έπρεπε να γίνει το κακό για να πάρουμε τα μέτρα. Εμείς τώρα με εσάς αρρωγούς κάνουμε το αντίθετο. Ξεκινάμε να κάνουμε κάτι για να μην μας συμβεί οτιδήποτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Τζά και τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Κουσουπά και τον κύριο Πολυπαθέλη, γιατί ό,τι έχουμε ζητήσει σαν Ένωση έχουν ανταποκριθεί θετικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι από τους πρωταρχικούς μας στόχους η ασφάλεια και των ποδοσφαιριστών σε όλα τα γήπεδα και το καλύτερο είναι να προλαμβάνουμε. Και με αυτή την προσφορά πιστεύω ότι είμαστε καλυμμένοι σε αυτό το τομέα και με τους απεινιδωτές που προσπαθούμε να έχουν όλα τα γήπεδα της Λέσβου. Ναι, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Περιφερειάρχη και την Περιφερειακή του Αρχή, διότι από την αρχή της προσπάθειάς μας ως νεοσύνης στο ΔΣ της ΕΠΣ Λέσβου είναι αρρωγή. Δεν είναι μόνο αυτή η χορηγία που μας κάνουν σήμερα. Μας έχουν χορηγήσει και με 420 self-test για τους αγώνες των νυχτών και με οικονομική υποστήριξη και ό,τι χρειαζόμαστε είναι κοντά μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Είμαστε καλά. Κάμια πίστη. Θέλετε να μας δείξετε λίγο πώς γίνεται. Να πούμε ότι οι πρώτες βοήθειες είναι ένα σημαντικό κομμάτι στο οποίο αυτός που μπορεί να πιστοποιήσει και να βεβαιώσει τις πρώτες βοήθειες είναι το ΕΚΑ. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων συνεργάζεται εδώ και αρκετά χρόνια με το ΕΚΑ Μυτιλίνης και θα ήθελα και από εδώ να ευχαριστήσω τον κύριο Καβλακώνη και τον κύριο Χαμαλέλη
όπου σε οποιοδήποτε αίτημά μας παρευρίσκονται, σε οποιοδήποτε χώρο του ζητήσουμε, προκειμένου να παρέχουμε στους προπονητές και στους ποδοσφαιριστές τη βεβαίωση, την πιστοποίηση. Εδώ να πούμε ότι από τα τελευταία χρόνια και μετά από το συμβάν με τον ποδοσφαιριστή της Δανίας, έχει καθιερωθεί υποχρεωτικό ο προπονητής ποδοσφαίρου να έχει πιστοποιητικό παρακολούθησης πρώτων βοηθειών. Πρώτο που ελέγχουμε σε έναν ασθενή, έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο, είναι η ασφάλεια η δική μας. Προσεγγίσουμε το θύμα με ασφάλεια. Αφού πλησιάσουμε και έρθουμε κοντά του, προσπαθούμε να δούμε το επίπεδο συνείδησής του. Είσαι καλά, είσαι καλά. Δεν ανταποκρίνεται. Καλούμε το 166 το ΕΚΑΒ και ενημερώνουμε ποιος είμαι, πού βρίσκομαι και τι έχω μπροστά μου. Έναν ασθενή, έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι ηλικίας φίλου. Δεν κλείνω ποτέ το τηλέφωνο εγώ και περιμένω οδηγίες από το ΕΚΑΒ. Στην περίπτωση που δεν ανταποκρίνεται, φέρνουμε το κεφάλι προς τα πίσω και πλησιάζουμε και σε 10 πραγματικά δευτερόλεπτα μετρώντας 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Δεν έχουμε οποιαδήποτε, δεν έχουμε επίπεδο που να μας καθοδηγεί σε κάτι. Πάμε στο επόμενο βήμα και τοποθετούμε τα χέρια μας στο στέρνο, στη μεσότητα του στέρνου. Η ώμη μας είναι μπροστά και οι επαναλήψεις που κάνουμε είναι 32. Προ-COVID υπήρχαν οι δύο εμφυσίσεις. Κλείναμε τη μύτη και φυσούσαμε στόμα με στόμα. Τώρα, από την εποχή του COVID, έχει καταργηθεί η εμφύσιση και συνεχίζουμε μόνο με τις καρδιακές μαλάξεις. Στην περίπτωση που υπάρχει απεινιδωτής και εφόσον βρίσκεται κάποιος κοντά μου, τον καλό, τον στέλνω να φέρει τον απεινιδωτή, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο που έχει έναν πράσινο κεραυνό. Ο απεινιδωτής ο εκπαιδευτικός, ανοίγοντάς τον, με καθοδηγεί τι ακριβώς πρέπει να κάνω. Τοποθετώ τα ηλεκτρόδια. Ένα ηλεκτρόδιο τοποθετείται κάτω από την δεξιά μας χάλη, κάτω από τη δεξιά κλίδα, και ένα δεύτερο τοποθετείται κάτω από την αριστερή μας χάλη. Συνδέω τα ηλεκτρόδια και ο απεινιδωτής με καθοδηγεί τι πρέπει να κάνω. Ελέγχει τον καρδιακό ρυθμό, γι' αυτό και εγώ απομακρύνομαι, δεν μπορώ να τον ακουμπήσω τον ασθενή, γιατί θα πάρει τον καρδιακό ρυθμό το δικό μου. Και στην περίπτωση που δίνει χορηγό ρεύμα, πατάω το πράσινο, το πορτοκαλί κουμπί και δίνω ρεύμα. Σε αυτή την περίπτωση πηγαίνει αρκετό ρεύμα στον ασθενή, τον οποίο μπορεί μετά από κάποιες απεινιδώσεις να τον επαναφέρει όπως ήταν. Στην περίπτωση που επανέλθει και αρχίσει να έχει σημεία ζωής, θα το γυρίσω στην θέση ανάνυψης. Η θέση ανάνυψης είναι η θέση την οποία μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ έχω τον ασθενή σε μία πλάγια θέση με την κεφαλή προς τα πίσω.